Ποιον συγχωρεί πιο εύκολα ο Θεός, εμάς ή κάποιον δολοφόνο? Κάποια μέρα, ένας δολοφόνος αποφάσισε να πάει για εξομολόγηση στον πνευματικό του και τον συνόδευσε και ένας φίλος του που γνώριζε ότι ήταν φωνιάς. Ο δολοφόνος δεν είχε άλλες αμαρτίες. Είχε αυτή συγκεκριμένα, αλλά ήταν τεράστια γιατί είχε σκοτώσει άνθρωπο. Ο φίλος του, που δεν είχε σκοπό να εξομολογηθεί, είχε πολλές, πολύ μικρές και ασήμαντες αμαρτιούλες. Έφτασαν στον ιερό ναό και ο φωνιάς εξομολογήθηκε. Τότε ο φίλος του, που είχε τις πολλές αλλά πολύ μικρές αμαρτίες, ρώτησε τον πνευματικό αν ο Θεός μπορεί να συγχωρέσει τον φίλο του που έκανε φόνο. Τότε ο πνευματικός του απάντησε: «Ελάτε να βγούμε και οι τρεις στο προάβλιο». Δίνει λοιπόν σε αυτόν που είχε κάνει τον φόνο μία τεράστια πέτρα να την κρατήσει στα χέρια του. Και στον άλλον φίλο, που είχε τις πολύ μικρές αμαρτίες, έδωσε να κρατήσει πολύ μικρά πετραδάκια στις χούφτες του. Λέει λοιπόν και στους δύο να πετάξει ο καθένας τις πέτρες του όσο πιο μακριά μπορεί. Αυτός που είχε κάνει τον φόνο και κρατούσε την κοτρώνα στα χέρια του, δεν μπορούσε να την πετάξει πολύ μακριά. Η πέτρα έφτασε μερικά εκατοστά μπροστά του. Ο άλλος φίλος, που είχε κάνει τις πολλές αλλά μικρές αμαρτίες, μπόρεσε με μεγάλη άνεση να πετάξει τα πετραδάκια του και αυτά έφτασαν πάρα πολύ μακριά. Τότε ο πνευματικός είπε και στους δύο φίλους: «Τώρα λοιπόν τρέξτε να μαζέψει ο καθένας τις πέτρες που πέταξε». Ο φωνιάς με πολύ μεγάλη άνεση είδε την κοτρώνα του να έχει σταθεί μερικά εκατοστά μπροστά από τα μάτια του, γιατί τόσο μόνο μπόρεσε να πάει, λόγω του ότι ήταν πολύ βαριά. Τη μάζεψε αμέσως και την πήγε στον πνευματικό του. Ο φίλος του, που δεν είχε εξομολογηθεί και είχε τις πολύ μικρές αμαρτίες, σάστησε και είπε στον εξομολόγο: «Πάτερ μου, δεν μπορώ να τις μαζέψω τις πέτρες και να τις φέρω. Τα πετραδάκια μου ήταν πολύ μικρά, ελαφριά και σκόρπισαν εδώ και εκεί. Μου είναι αδύνατο να τα βρω και να στα φέρω. Δεν βλέπω καν που έχουν πάει». Στον πνευματικό λοιπόν, την πέτρα του την πήγε μόνο ο φωνιάς, γιατί μόνον εκείνος είδε την βαριά του πέτρα, τη βρήκε και την έπιασε και την έδωσε στον παπά. Ο άλλος δεν μπόρεσε να δει τις δικές του μικρές και ελαφριές πετρούλες. Δεν μπόρεσε να τις διακρίνει και έτσι δεν μπόρεσε ούτε να τις πάει να τις εναποθέσει στα χέρια του παπά. Σκεφτείτε, αδέλφια μου, τις αμαρτίες μας σαν αυτές τις πέτρες. Οι άνθρωποι που έχουν πολύ βαριές και μεγάλες αμαρτίες ίσως μπορεί να συγχωρεθούν πιο εύκολα από τον Θεό, διότι έχουν απόλυτη επίγνωση της τεράστιας αμαρτίας τους και του βάρους της. Τη γνωρίζουν, τη θυμούνται, μετανοούν για αυτήν και πιο εύκολα πάνε και την εναποθέτουν στο πνευματικό τους για συγχώρεση από τον Θεό. Έτσι, ίσως αυτοί οι άνθρωποι με τις βαριές αμαρτίες πιο εύκολα να συγχωρεθούν από τον Θεό. Αντίθετα, καμιά φορά οι άνθρωποι που έχουν πολλές μικρούλες αμαρτίες ίσως να μην τις βλέπουν καν, να μην τις θυμούνται καν, να μην τις σπουδαιολογούν, να μην τις αξιολογούν. Έτσι, δεν τις αναγνωρίζουν και γι' αυτό δυσκολότερα θα τις εντοπίσουν για να τις πάνε να τις αφήσουν στον εξομολόγο τους. Γι' αυτό και ίσως δυσκολότερα να συγχωρεθούν και να σωθούν.